Ναι, αλλά η ανησυχία ήταν λίγο διαφορετική από αυτό που εννοείται ή έστω υπονοείται. Δηλαδή, δεν μας ανησυχεί η γέννηση των σεισμών. Πεντάρια, ας πούμε, εντός εισαγωγικών στον ελληνικό χώρο, έχουμε καμιά 20 κάθε χρόνο. 25 και περισσότερες κάθε περίπτωση. Οπότε, είναι όπως καταλαβαίνετε, λογικά, αλλά και πρακτικά, αλλά και ουσιαστικά αδύνατο να πανικοβαλόμαστε κάθε φορά που έχουμε τέτοιες δονήσεις. Ο προγραμματισμός μου ήταν γιατί αυτές οι δονήσεις αποτελούν από μια μεριά αντιμετωπίζοντας ως κάτι το εκπληκτικό στον ελληνικό χώρο, ενώ είναι πολύ συνηθισμένο. Και δεύτερον, πώς είναι δυνατόν τέτοιες δονήσεις, οι οποίες όπως είπα γίνονται καμιά πενταριά το χρόνο, να έχουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιπτώσεις στις κατασκευές. Και μιλάω κυρίως, ο προγραμματισμός μου ήταν για την περιοχή του Αιγαίου, όπου ο συγκεκριμένος σεισμός της τάξης του 5,5,2 προκάλεσε βλάβες σε κτίρια, σε μια περιοχή που έχει δεχθεί ισχυρό σεισμό πρόσφατο του 1995, ο οποίος άφησε και θύματα έχοντας τρεις καταλήψεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και που είναι γνωστή για την υψηλή σεισμικότητα. Άρα μου κάνει μια ευρύτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει τους σεισμούς, όπως και τους χθεσινούς, σαν κάτι το περίεργο. Μου θυμίζει σαν κάποιος να μένει στην Φλόρινα και να αναρωτιέται γιατί χιονίζει κάθε χειμώνα. Όσο περίεργο ακούγεται αυτό, τόσο περίεργο μου φαίνεται και ο τρόπος που προσεγγίζουμε το θέμα από την πρακτική μεριά. Να ρωτήσω κάτι λίγο. Ποιος είναι ο μεγάλος σεισμός? Κάτσε μια στιγμή, όταν πριν πας εκεί. Που έχει δώσει το ρήμα, αυτό που λέει ο κ. Παζάχος τώρα είναι ότι είχαμε κτηριακές, είχαμε ζημιές που δεν δικαιολογούνται από τέτοιας κλίμακας. Το 95 λέει. Όχι, για τώρα το λέει. Για τώρα το λέτε. Όχι, τώρα μιλάω για τώρα. Μιλάω τους δεν δικαιολογείται δηλαδή αυτό που συνέβη στο Αίγιο κατασκευαστικά. Ο αριθμικός μας κανονισμός, ναι, η τεχνολογία που έχουμε, το νομικό μας πλαίσιο προβλέπει ότι σε τέτοιες ελληνικές δονήσεις τα κτίρια δεν πρέπει να εμφανίζουν κανένα πρόβλημα. Ναι. Αν έχουμε σεισμό της τάξης του 5, εμφανίζονται στοχίες, τι θα γίνει όταν θα γίνει επόμενο σεισμό της τάξης του 6-6,5 στον πρώην κακό? Άρα δεν τηρούνται, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Είναι δύσκολο αυτό που λέτε, διότι την ίδια μέρα... Και δεν πληρούνται, συγγνώμη σε διακόπτω, δεν πληρούνται όχι οπουδήποτε. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, για τη Βέρεια, μια περιοχή η οποία έχει κάποια ρήγματα στην λιμνική περιοχή, αν είναι γνωστό ότι συνήθως υπάρχουν τόσο μεγάλα κονικά διαστήματα που ίσως και οι κάτοικοι να μην έχουν αναπτυγμένη αντισεισμική συνείδηση. Συγγνώμη, μιλάμε για το Αίγιο, το οποίο καταστρέφεται κάθε 30-50 χρόνια από σεισμούς. Να ρωτήσω λίγο. Αυτό είναι αδικαιολόγητο. Την προηγούμενη μέρα, ή μάλλον την επόμενη από τον σεισμό 4,8, είχαμε στην Κεφαλονιά 5,1, σωστά? Ναι, στην Κεφαλονιά όμως έχουμε μία διέγερση. Ούτε μία ρογμή δεν είχαμε στην Κεφαλονιά. Ενώ στο Αίγιο είχαμε την περιοχή σε σεισμόπληκτη. Αυτό έχει να κάνει σχέση και με το που έγιναν οι σεισμοί και πώς έγιναν οι σεισμοί. Από μια μεριά σίγουρα στην Κεφαλονιά οι κάτοικοι είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι. Τέλος πάντων το έχουν πάρει απόφαση ότι είναι σε μια περιοχή που έγιναν τα μεγαλύτερα ρήγματα, αν όχι το μεγαλύτερο ρήγμα της Ευρώπης. Κατά συνέπεια όντως είναι πιο συντομμένα τα πράγματα. Όμως σε άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου δεν υπάρχει αυτή η συνειδητοποίηση. Μου κάνει όμως εντύπωση, θα ξαναλέω, ότι σε μια περιοχή σαν το Αίγιο, ας πούμε, είχαμε τέτοιου επίπεδου βλάβες. Να ρωτήσω, κύριε Παζάχο, κάτι. Στείλατε κάποιο μέμο, κάποιο ενημερωτικό στους αρμοδίους εκεί, ότι ο σεισμολόγος σας κάνει εντύπωση αυτό για να ξεκινήσει ενδεχομένως και μια έρευνα, να δούμε αν κάτι συμβαίνει στο Αίγιο και δεν ακολουθούνται πιστά οι διατάξεις, οι κανονισμοί κατασκευής των κτηρίων? Μήπως θα ήταν καλή ιδέα να το κάνετε? Ναι, θα απαντώ αστέως. Όχι, και αυτές υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, γιατί μένα το δικό μου αντικείμενο είναι αφορά το σεισμό, αλλά όχι τις επιπτώσεις του. Δηλαδή, περισσότερο θέμα αρμοδίων, πολιτικών, μηχανικών, οι οποίοι σας λέω μεταξύ μας ότι έχουν τις ίδιες απόψεις. Το κυριότερο όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημά μας είναι ότι λόγω νοοτροπίας, αλλά και λόγω της κρίσης, η δραστηριότητά μας στα θέματα προσεισμικής πρόληψης και γενικά οποιαδήποτε πρόληψη έχει πάρει μεγάλη καθίζηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή δεν υπάρχουν χρήματα για τα αυτονόητα ή θέλω να υπάρχει μεγάλη τεχνολογικό προορισμό για τα αυτονόητα, το να επενδύσει σε κάτι μελλοντικό, γιατί η πρόληψη είναι επένδυση. Επενδύεις σήμερα για να έχεις μικρότερες επιπτώσεις αύριο, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο και το οποίο είναι θέμα το οποίο απαιτεί μια γενικότερη πολιτική στάση. Την οποία θα το ψάξουμε εμείς, κύριε Παπαζάχο, θα το ψάξουμε παραπάνω το θέμα, γιατί είναι καλά κάνετε και παρεμβαίνετε με τον τρόπο που παρεμβαίνετε. Τώρα, σήμερα δεν θέλω να πω στη διαδικασία σας βάλα απέναντι, αλλά ο Βαρότσος μίλησε σήμερα στον Αντένα και είπε ότι από τις 7 Αυγούστου η μέθοδός τους είχε προβλέψει σειρά δονήσεων και μάλιστα είχαν και σε μια διεθνή βάση του Κορνέλ του Πανεπιστημίου είχαν δημοσιεύσει ότι θα υπάρξει ενδεχομένως ένα γεγονό, ένα φαινόμενο εκεί στην Κερατέα. Τι λέτε?
Στην Κερατέα. Εκεί που έγινε σήμερα, στο ρήγμα της Αταλάντης, πώς λέγεται. Ναι, καταρχήν δεν έγινε στο ρήγμα της Αταλάντης, δεν έγινε σε ένα διπλανό ρήγμα, αυτό όμως δεν έχει και πολύ σημασία. Θα σας πω ότι ειλικρινά, το να μιλάμε ότι κάποιος από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο, μέσα σε ένα διάστημα τριών μηνών, προέβλεψε ότι θα γίνει συνήθεια τάξη του 5 και οτιδήποτε γίνεται τριάμιση στον ελληνικό χώρο, και μόνο για λόγους στατιστικούς, μπορώ με πολύ μεγάλη ακρίβεια να σας προβλέψω ότι θα γίνουν καμιά τριανταριά σεισμοί της τάξης του 5 στον ελληνικό χώρο τον επόμενο χρόνο. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα, αυτή είναι η τυπική συμπεριφορά του ελληνικού χώρου. Πέρα όμως από το συγκεκριμένο θέμα, εγώ διαφωνώ πλήρως με την προσέγγιση αυτή, την επιστημονική, τη θεωρώ όχι ορθή, και νομίζω ότι λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν υπήρχε κάτι εδώ στον ελληνικό χώρο το οποίο έχει τέτοια προβληματικότητα όσο ισχυρίζονται οι θεμελιωτές αυτής της προσέγγισης, δεν θα έχει φανεί πάντως επιστημονική. Ωραία, να το αφήσω εδώ, δεν θέλω να τραβήξω παραπάνω. Απλά επειδή το ανέφερε εκείνος και είπε ότι το έχει αναρτήσει και στην σχετική διεθνή βάση του Πανεπιστημίου Κορνέλ, γι' αυτό το ανέφερα. Ότι υπάρχει εκεί καταχωρισμένο στο αρχείο. Αυτό που λέτε είναι ότι η συγκεκριμένη ομάδα δημοσιεύει κάποια στοιχεία με κάποιες εκτιμήσεις ανατεκτικά καθήματα. Σε αυτή τη βάση μπορεί να δει οποιοδήποτε άνθρωπος και να έχει πρόβλημα στη στοιχεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι με το που θα αναφέρει ο Κορνέλ ότι αυτό έχει υποστεί την κρίση ή τον έλεγχο οτιδήποτε. Είναι μια δυνατότητα που δίνει στους επιστήμονες να αναρτήσουν κάποιες πληροφορίες. Σας λέω όμως ότι και μόνο από προστατευτική μεριά η αξιοπιστία ή η πρακτική αξιολόγηση μια τέτοια πληροφορία είναι πενιχρή. Για να κλείσουμε και λίγο διαφορετικά. Λίγο πολύ μετά από τόσα χρόνια στον ελληνικό χώρο, αν υπήρχε κάτι εδώ το οποίο ήταν η πεμπτουσία της σεισμολογίας, δηλαδή η πρωτοπρόθεσμη πρόγνωση, δεν θα είχε αδιαφορές επιστημονική. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά πράγματα να μας τρομάξουν, κύριε Παπαζάκου. Θα ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση η ανάπτυξη 1,7 να τρίζει τα θεμέλια της χώρας και να έχουμε σεισμούς από αυτά? Όχι. Καλό. Δεν το ξέρουμε από την αλήθεια. Μακάρι να έχουμε τέτοιου σεισμού. Είναι ευπρόσδεκτη. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Παπαζάκου. Καλημέρα. Να είστε καλά. Χαίρετε. Focus 103,6.